Κύριε Βόλου, τι κάνετε, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δύο, καλησπέρα και στους αγρότες. Όπως και εμείς, έτσι και εσείς φαντάζομαι, παρακολουθείτε και σαν γονιός κιόλας, ειδικά εσείς, γιατί νομίζω ότι εσάς σας χτυπάει πολύ περισσότερο από ότι τους υπόλοιπους αυτό το πολύ τραγικό συμβάν το οποίο είχαμε τα μεσάνυχτα της περασμένης Δευτέρας. Αντιληφθείτε ότι άνθρωποι που συναντώ στις κοινωνικές συναστροφές καθημερινές τώρα αυτές τις λίγες ημέρες, ανεξαρτήτως αν έχουν σχέση ή όχι με τον αθλητισμό, με το ποδόσφαιρο, με οποιαδήποτε ομάδα, μου δηλώνουν ότι χάσαν τον ύπνο στην κυριολεξία. Ακριβώς γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να διανοηθεί ανθρώπινος νους. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς έγινε και χωρίς να υπάρχει η παραμικρή έτσι, χωρίς να έχει προκληθεί το οτιδήποτε την πλευρά του δολοφονηθέντος. Αυτό είναι το τρομερό. Τα λόγια νομίζω είναι πάρα πολύ φτωχά, πάρα πολύ λίγα, προκειμένου να εκφράσουν αυτό και αυτά που νιώθω, αλλά και αυτά που πραγματικά θα μπορούσαν να πει οποιοδήποτε ή που σκέφτεται οποιοδήποτε. Είναι πραγματικά νομίζω θα δικήσω την περίσταση αν προσπαθήσω να μιλήσω περισσότερο. Όχι, γιατί είναι αυτονόητο αυτό το οποίο συζητάμε. Είναι πραγματικά δεν υπάρχουν σχόλια, δεν υπάρχουν λόγια. Είχατε σήμερα αυτή τη συνάντηση και ήταν μια από τις άμεσες ενέργειες, γιατί και ο ερασιτέχνης κινητοποιήθηκε κατευθείαν από τα ξημερώματα της Τρίτης. Είχαμε και τον πρόεδρο του ερασιτέχνη, τον κύριο Αρβανίτη. Και ο Άρης, από ό,τι φαίνεται, δεν θα αφήσει καθόλου αυτή την υπόθεση, πέρα από το ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει όλη την ελληνική κοινωνία, εννοείται αυτό. Αλλά είναι και ένα θέμα, επειδή ο Άρης είναι αυτός ο οποίος επηρεάζεται περισσότερο και εντάστηκε στην οικογένεια του συλλόγου, αλλά ερασιτέχνης ήδη έχει αναλάβει δράση. Και είχαμε σήμερα και αυτή τη συνάντηση, στην οποία ήταν παρόν και εσείς, μαζί με τον κύριο Γιαννόπουλο, αναφέρω, τον κύριο Γκούγκα και τον Λευτέρη Αρβανίτη, φυσικά. Ναι. Σε αυτή τη λογική, ο ερασιτέχνης Άρης ανέλαβε την πρωτοβουλία να δηλώσει παρόν στις εξελίξεις και να δηλώσει τη βούλησή του να συνδράμει σε οτιδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει αφενός στην απόδοση δικαιοσύνης για το συγκεκριμένο συμβάν, αλλά και γενικότερα στην εξάλληψη κάθε είδους πιθανότητας να έχουμε παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Δεν είναι μόνο ο Άρης ο οποίος θέλει να συνδράμει σε αυτό. Έχω την αίσθηση και αυτό που εισπράττω είναι ότι ανεξάρτητα από το χρώμα όλοι οι φίλαθλοι και όλη η κοινωνία τάσσεται υπέρ αυτής της προσπάθειας. Είναι πραγματικά αδιανόητο αυτό το οποίο συμβαίνει. Είναι μια απρόκλητη επίθεση και δεν μπορεί να αφήσει τον οποιονδήποτε αμέτωχο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Άρης σήμερα με πρωτοβουλία δική μας ζητήσαμε μια συνάντηση αφενός με τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών, όπως και με την προϊστάμενη του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Προκειμένου να το δηλοποιήσουμε αυτό, και επίκειται και συνάντηση με τον προϊστάμενο της Αγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, πιθανότατα αύριο, έτσι ώστε να δηλώσουμε την παρουσία μας και ότι θα παρακολουθούμε πάρα πολύ κοντά την εξέλιξη της υπόθεσης μέχρι να αποδοθεί πλήρη δικαιοσύνη. Ο Εραστέχνης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή επικοινώνησε και με τον... Και με τον Αλέξη Κούγια που έχει αναλάβει την υπόθεση, δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς να μας προσφέρετε κάτι παραπάνω ως πληροφόρηση, ως ενημέρωση, αν είστε σε επικοινωνία κιόλας με τον κύριο Κούγια ως ερασιτέχνης, γιατί βλέπουμε ότι οι εξελίξεις διαδέχονται η μία την άλλη. Συνέχεια, δηλαδή, ανά ώρα, ανά μισά ώρα, ανά δεκάλεπτο, βγαίνει συνέχεια και κάτι καινούριο. Αν δηλαδή έχουμε κάτι καινούριο το οποίο μπορούμε να πούμε. Η διαβεβαίωση που λάβαμε και σήμερα είναι ότι η υπόθεση πραγματικά είναι σε εξέλιξη, η συγκεκριμένη υπόθεση. Βλέπετε ότι ακόμη και ο Πρωθυπουργός της χώρας έχει ενδιαφερθεί για αυτήν. Δεν έχω μιλήσει προσωπικά με τον συνάδελφο τον Αλέξη τον Κούγια. Γνωρίζω όμως ότι έλαβε την πρωτοβουλία τόσο ο πρόεδρος του ερασιτέχνη Άρη Βλαφέρης Ορβανίτης όσο και ο Θόδωρος Χαρυπίδης και επικοινώνησαν μαζί του προκειμένου να συνδράμει στην υπόθεση αυτή. Είναι ένας λόγος αυτός και επειδή ακριβώς και για λόγους διοντολογίας δεν θέλω να αναφερθώ σε ιδιαίτερα νομικά ζητήματα εξειδικευμένα, ακριβώς γιατί εκτιμώ ότι αυτή και λόγω της πείρας μου 33 χρόνια άσκηση δικηγορίας ότι θα πρέπει να μιλάει ένας δικηγόρος προκειμένου να εκφράζεται η θέση κάποιου
όταν τον υπερασπιζόμαστε. Γι' αυτό το λόγο δεν θα αναπτυχθώ σε νομικά ζητήματα. Πάντως, ζητήσαμε να μάθουμε και ποια είναι η άσκηση της ποινικής δίωξης, πώς ενεργήθηκε. Πιστεύω ότι θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε σε λίγες ημέρες. Κύριε Ρόλιο, ως νομικός και με τεράστια εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, θα σας μεταφέρω και μια έτσι, και δικές μου σκέψεις, αλλά και σκέψεις και σκέψεις του κόσμου για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ορισμένες φορές η δικαιοσύνη. Βλέποντας ότι άτομα για τα οποία εκκρεμούσαν υποθέσεις εμπλέκονται σε μια νέα υπόθεση και ειδικά σε μια δολοφονία, άτομα τα οποία μπήκαν στη φυλακή για μια δολοφονία, τώρα κυκλοφορούν ελεύθεροι και ο κόσμος έρχεται, το απλός κόσμος που δεν έχει και τη νομική γνώση και λέει πώς γίνεται αυτό το πράγμα, τι παραθυράκια υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν σε ένα σημείο μετά από 2 χρόνια να κυκλοφορούν ανάμεσά μας, να περπατάνε δίπλα μας, να κάθονται στο ίδιο καφέ με μας. Είναι με την απλότητα που έχει ο κόσμος σκέψη του που δεν έχει τόσο μεγάλη γνώση από τα νομικά και το πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή το σύστημα. Η καταρχή προσέγγιση του ποινικού δικαιικού συστήματος στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα είναι το να υπάρξει ένας σοφρονιστικός χαρακτήρας και ένας τιμωρητικός υποχρεωτικά. Ναι. Οπωσδήποτε επιβάλλονται ποινές, αλλά κυρίως θα πρέπει να έχει σοφρονιστικό χαρακτήρα. Το θέμα είναι ότι όταν επαναλαμβάνεται από ένα συγκεκριμένο άτομο ή από τα ίδια πρόσωπα σε πάση περιπτώσει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, τότε πλέον βλέπουμε ότι το σύστημα νοσεί και δεν καταφέρνει να σοφρονίζει αυτούς τους οποίους έστω και με αυτή τη λογική τιμωρεί. Το να κυκλοφορεί κάποιος ελεύθερος δεν είναι γιατί δραπέτευσε, ναι, είναι γιατί του έδωσε αυτό το δικαίωμα το σύστημα. Άρα λοιπόν εδώ τίθεται ένα θέμα αναθεώρησης του συστήματος για να έχουμε αποτελέσματα καλύτερα όσον αφορά την κοινωνία μας και την αίσθηση που έχει η κοινωνία ότι ζούμε σε ένα ευνομούμενο κράτος, ένα κράτος δικαίου. Αυτό είναι το βασικό, ότι θα πρέπει ίσως να ξαναδούμε τις διατάξεις βάσει των οποίων κινούνται, υποχρεωμένοι να κινούνται και σε αυτό το τομέα οι δικαστές οι οποίοι και αποφασίζουν σχετικά. Δεν είναι να τους υποδείξει κάποιος να γίνουν πιο αυστηροί ή να παραβούν τους νόμους. Αν υπάρχει μια συγκεκριμένη διάταξη, οφείλουν να ακολουθήσουν και οι δικαστές. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε αυτά τα παραθυράκια που είπατε, αν πράγματι υφίστανται, τι ρόλο παίζουν και αν τελικά είναι αναγκαίο να υπάρχουν προκειμένου να επιτυγχάνεται ο σκοπός της δικαιοσύνης που είναι και να αποδίδεται δικαιοσύνη με την έννοια που θέλει και η κοινωνία, γιατί ένας νόμος, μια διάταξη προσαρμόζεται και στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Γι' αυτό βλέπουμε και μια αλλαγή στις διατάξεις είτε του ποινικού είτε ακόμα και τις αστικές διαφορές ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν ανά διαφορετικές χρονικές περιόδους στην κοινωνία μας, είτε στο οικογενειακό δίκαιο, είτε στο ποινικό δίκαιο ή παντού. Βλέπετε τώρα διατάξεις περί συνεπιμέλειας ή οτιδήποτε που δεν υπήρχαν. Ναι. Έτσι είναι. Προσαρμόζεται το δίκαιο στην κοινωνία. Προσαρμόζεται στα τρέχοντα. Επομένως και σε αυτό το τομέα θα πρέπει, εδώ πέρα είναι και θέμα της πολιτείας που θεσπίζει τους νόμους, να σταθεί και να συνειδητοποιήσει ποιο είναι το πρόβλημα. Το να αφορίζουμε και να λέμε ότι φταίνε οι σύνδεσμοι, φταίνε οι ομάδες, φταίει ο αθλητισμός γενικότερα. Παράδειγμα λέω, δεν σημαίνει ότι υιοθετώ κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Δεν μπορούμε να βρούμε λύση σε αυτό το πρόβλημα. Πρέπει πραγματικά να σκύψουμε σε αυτό χωρίς αφορισμούς και να δούμε πραγματικά ποιο είναι το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα είναι στον αθλητισμό ή είναι γενικότερα στην κοινωνία, τι είναι αυτό το οποίο οθεί σε τέτοιες συμπεριφορές. Εδώ πέρα τώρα βέβαια έχουμε μια περίπτωση η οποία δεν μπορεί να μπει και να εξισωθεί με άλλες περιπτώσεις που ενδεχομένως να έχουμε υπόψη μας. Εδώ πρόκειται για ένα παιδί το οποίο δεν προκάλεσε οτιδήποτε, δεν είχε μια συμμετοχή η οποία θα μπορούσε να δικαιολογήσει σε εισαγωγικά κάποια αντίδραση, έστω και με τον νου που έχουν κάποιοι οπαδοί, αλλά πραγματικά ήταν ανέτια η επίθεση η οποία δέχτηκε. Δεν αντέχει. Είναι πραγματικά εξωφρενικό, εξωγραμματικό αυτό το οποίο είχε συμβεί. Γι' αυτό έχει δυστυχηθεί όλος ο κόσμος. Είναι πολύ κρίμα για το παιδί που έχει στη ζωή του, φυσικά, για τους γονείς του, για
το οικογενειακό του στενό οικογενειακό του περιβάλλον, για τους φίλους του, για τους φιλάθλους γενικότερα, γιατί γκρεμίζεται ένα οικοδόμημα που χτίζουμε προκειμένου να υπάρχει μια φίλαθλη γνώμη, έτσι, η οποία πραγματικά αναγγίζει μόνο αθλητικά πλαίσια, αθλητικό πλαίσιο και όχι κάτι περισσότερο. Πλέον έχουμε ξεφύγει. Πραγματικά έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και δεν είναι το μοναδικό περιστατικό αυτό. Και είπε μια πολύ ωραία ατάκα, κύριε Ρόλη, ο Λευτέρης Ορβανίτης προχθές, και επειδή και εσείς είστε γονιός και τα παιδιά σας είναι σε ακαδημίες, και είναι και σε ακαδημίες του Άρη κιόλας, είπε κάτι πολύ ωραίο ο πρόεδρος, ότι είμαστε πλέον σε μια πόλη, και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, έτσι, όχι μόνο για τον Άρη και τον Πάγκο Ηρακλή, όπου τα παιδιά, ειδικά τα παιδιά των ακαδημιών, φοβούνται να βγουν μετά την προπόνηση και να είναι με τα διακριτικά της ομάδας στην οποία ανήκουν. Δηλαδή με τη ζακέτα του Άρη, με τη ζακέτα του Πάγκ, με τη ζακέτα του Ηρακλή. Θα πρέπει να υπάρχει χρώμα στη ζωή μας και ο καθένας δικαιούται να έχει το χρώμα που επιλέγει. Εγώ να το θέσω έτσι. Έχω μεγαλώσει σε μια γενιά όπου πρόλαβα στις κερκίδες να κάθονται οι φίλαθλοι ο ένας δίπλα στον άλλον, ακόμη και αν είναι διαφορετικής ομάδος φίλαθλοι. Το έζησα αυτό. Δεν υπήρχαν προβλήματα τέτοια. Έχει ξεφύγει πραγματικά κατάσταση. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό που γίνεται. Δεν βοηθάει κανείς την ομάδα του με το να προβαίνει στις πράξεις. Είναι εκτός αυτού του χώρου. Είναι εκτός του αθλητισμού. Δηλαδή, τι παραπάνω να πω. Δηλαδή, πραγματικά το αυτονόητο νομίζω ότι εξηγώ αυτή τη στιγμή. Δεν αντέχει σε κριτική αυτή. Δεν μπορεί να γίνει ούτε καν συζήτηση περί αυτού. Έτσι είναι. Έτσι είναι και είναι πραγματικά αμαρτία το να χάνετε μια ζωή με δολοφονία για κάτι το οποίο υποτίθεται θα έπρεπε να. Για το αθλητικό κομμάτι, για τις ομάδες, που οι ομάδες στην ουσία, εγώ έτσι τις έμαθα νομίζω και εσείς και περισσότεροι, ένα αποκούμπι για να ξεφεύγει λίγο το μυαλό μας από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Και κάτι το οποίο μπορεί να μας χωρίζει για 90 λεπτά, για 40 λεπτά, αλλά μέχρι εκεί, γιατί και εγώ και εσείς και ο Στέλιος και όλοι έχουμε φίλους που μπορεί να είναι Ολυμπιακοί. Ακριβώς. Πάω, Ηρακλής και αντίστροφα. Είναι μια τέτοια κατάσταση. Αλλά κοιτάμε πρώτα τις σχέσεις που έχουμε με τον άνθρωπο. Όχι το χρώμα το οποίο επιλέγει ή τις ιδέες τις οποίες επιλέγει. Μα να σας πω, άκουσα για περιστατικό το οποίο συνέβη το τελευταίο δεκαήμερο επίσης. Όπου ήταν 4 παιδιά, νεαρότατα, των οποίων τα 2 ήταν υπέρ μιας ομάδας και τα άλλα 2 ήταν υπέρ της άλλης ομάδας. Και δέχτηκαν επίθεση από κάποιους. Που μόνο τα συνειδητοποίησαν ότι και κάποιοι ομοειδεάτες σε εισαγωγικά είναι μέσα στην παρέα, σταματήσανε. Αντιλαμβάνεστε. Αυτό ακριβώς που είπατε. Αυτό ακριβώς που είπες, Νίκο. Ότι οι φίλοι μας, οι γνωστοί μας, μπορεί να ανήκουν οπουδήποτε. Έτσι. Να συναστρεφόμαστε. Και αυτό το οποίο μας χωρίζει μπορεί να είναι μόνο το καλαμπούρι που κάνουμε μεταξύ μας. Αυτό ακριβώς. Τίποτε άλλο. Αυτό μέχρι εκεί. Εφτάνει πια. Δεν έχει νόημα. Δεν βοηθάει πουθενά. Δεν βοηθάει την ομάδα. Δεν βοηθάει κανέναν. Δεν υπάρχει λογική. Δεν αντέχει αυτό το πράγμα περισσότερο. Και εδώ θα πρέπει, και είναι πολύ σημαντική, η συμπαράσταση που έχει αυτή η ιστορία, τουλάχιστον παρότι χάθηκε η ζωή αυτή, έστω και εκ των υστέρων, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο τώρα πρέπει να μιλάμε για αυτό, γιατί έχει χαθεί μια ζωή και θα πρέπει να στεκόμαστε εκεί. Mm-hmm. Αλλά τουλάχιστον, είναι πολύ σημαντικό το ότι έχει συσπηρωθεί όλος ο υπόλοιπος κόσμος σε αυτήν την ιστορία. Είναι όμορφο, και είναι απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Έτσι. Και είναι πολύ συγκινητικό και είναι πολύ σημαντικό ότι ακόμη και οργανωμένοι φίλοι και οπαδοί άλλων ομάδων συμπαραστέκονται σε αυτήν την ιστορία. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό πρέπει να είναι το έναυσμα από εδώ και πέρα, μήπως και σταματήσει. Και δεν το λέω σαν ευχολόγιο. Και ίσως θα έπρεπε να γίνει και παράδειγμα, να γίνει ένα διαδραματή αγώνας και έχει προταθεί και μάλιστα και από τον πατέρα του Άλκη, ότι ίσως θα έπρεπε να γίνει και ένας ποδοσφαιρικός αγώνας όπου θα κάθονται οι φίλαθλοι ο ένας δίπλα στον άλλον. Θα ήταν νομίζω η πιο ωραία απάντηση σε όλη αυτή την κατάσταση. Ένα Άρης ΠΑΟΚ με οπαδούς και των δύο. Και χωρίς να τους χωρίζουν νεκρές ζώνες ούτε τίποτα. Αυτό νομίζω ότι είναι η πιο ωραία απάντηση. Όταν ήμουν νεαρότερος, θυμάμαι, καταλάβαινες ποιοι φίλαθλοι περισσότερο σε ένα γήπεδο. Όταν έμπαινε το γκολ. Αναλόγως πόσες φωνές θα ακούσεις από τη μια περίπτωση στην άλλη περίπτωση. Έβλεπες αυτά τα χαρακτηριστικά τότε παλιά τα καπελάκια που κυκλοφορούσαν σαν κόνο στα χάρτινα. Χωρούσαν με το λαστιχάκι από κάτω. Οι παλιότεροι θα το θυμούνται. Και εκεί και τα έβλεπες ανακατεμένα. Είτε ήταν κυτρινόμαυρα είτε ασφρόμαυρα. Και δεν γινόταν τίποτα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Εγώ θα κρατήσω. Γιατί μήπως δεν υποστηρίζονταν η ομάδα από τους μεν ή από τους δε. Όταν αγωνίζονταν.
δεν πανηγύριζε ο ένας ή ο άλλος, τον επιτεχάνονταν ένα γκολ αντίστοιχα από την κάθε ομάδα. Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Εγώ θα κρατήσω στο φινάλε τη συζήτησή μα, γιατί καταλαβαίνω ότι είσαι και συναισθηματικά φορτισμένο, ότι αυτή την είναι πολύ ωραία τάκα που είπατε. Όλοι δικαιούμαστε να. Είναι ωραίο να έχουμε χρώμα στη ζωή μα. Και ο καθένα έχει το δικαίωμα να επιλέξει το χρώμα το οποίο του αρέσει. Χωρί όμω αυτό να μπερδεύεται με τι ανθρώπινε σχέσει που μπορεί να έχουμε μεταξύ μα. Αυτό νομίζω είναι το πιο ωραίο μήνυμα το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε. Κύριε Γρόζε, σα ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ ωραία και επικοδομητική κουβέντα και στα νομικά, αλλά και γενικά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.